Ένα νέο τμήμα άμεσης επέμβασης δημιουργήθηκε στο Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το τμήμα αποτελείται από 10 εθελοντές και έχει στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Οποιοδήποτε επιθυμεί μπορεί να επισκεφτεί τον σχετικό ιστότοπο του Πολυκοινωνικού ή να καλέσει στα τηλέφωνα του φορέα. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και της άμεσης ανταπόκρισης σε προβλήματα που προκύπτουν στην περιοχή μας, το Πολυκοινωνικό προχώρησε στη συγκρότηση μιας νέας ομάδας εθελοντών με επικεφαλής από πλευράς του Πολυκοινωνικού τον Παναγιώτη τον Τελόπουλο, που είναι η μόνιμος υπάλληλος, συντονίστρια την κυρία Ζέτα τη Γούσκου και βέβαια μια σειρά από περίπου 10 ανθρώπους, εθελοντές με διάφορες ειδικότητες, κοινωνική λειτουργό και άλλες ειδικότητες που θα μπορούν ανά πάση στιγμή, 24 ώρες το 24ωρο, να παρεμβαίνουν όταν τίθεται θέματα τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας και άμεσης ανάγκης. Επιπλέον, με εντολή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, δημιουργήθηκε αποθηκευτικός χώρος για υλικά και τρόφιμα μακράς διαρκείας στις εγκαταστάσεις του Πολυκοινωνικού, προκειμένου να υπάρχουν αποθέματα για την επόμενη παραμονή των προσφύγων στην πόλη. Ο πρόεδρος του Πολυκοινωνικού, Αντώνης Βαμβακερός, απεύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να έρθουν και να προσφέρουν τρόφιμα και ρούχα, ώστε η κοινωνική δομή του Δήμου να είναι έτοιμη για την επόμενη φορά. Με εντολή του Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη, αλλά και συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς της περιοχής μας και με τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και με άλλες εθελοντικές ομάδες, το Πολυκοινωνικό έχει δημιουργήσει τον χώρο φύλαξης προϊόντων αγαθών και ρούχα τα οποία είναι μακράς διάρκειας σε περίπτωση που δεχτούμε πάλι κάποια ροή μεταναστών από τα σύνορά μας. Λαμβάνουμε τα μέτρα και έχουμε μια πρόληψη και μια πρόνοια σε αυτή την κατεύθυνση. Όσοι συνδημότες μας επιθυμούν να συνδράμουν αυτόν τον χώρο των τροφίμων και των ειδών που χρειάζονται όλες οι ευπαθείς ομάδες, αλλά συγχρόνως και οι μετανάστες, εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα στο κοινωνικό πρωτοπολείο για το σκοπό αυτό.